να είχαμε επιλέξει συνειδητά, δεν είχαμε αναφερθεί στις δυσκολίες και στα προβλήματα που αντιμετώπισε και εύχομαι να είναι όλα περαστικά πολύ σύντομα ο αγαπημένος μας Δημήτρης Σταρόβας. Θέλω όμως να μείνουμε στο μια μέρα μετά, να μείνουμε στα ευχάριστα και έχεις ρεπορτάζ για το πώς είναι τώρα ο Δημήτρης. Μίλησα εγώ λοιπόν με τη σύντροφό του, τον βράχο του θα σου πω εγώ, την Άννα τη Σταθάκη, ο οποίος ο Δημήτρης Σταρόβας αυτή τη στιγμή είναι σπίτι του. Μου μίλησε για το πώς είναι η κατάστασή του σήμερα, όπως επίσης και το ότι και εκείνη έχει επιλέξει να μην είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, γιατί έχει αλλάξει η καθημερινότητά της. Και πραγματικά ευχόμαστε, όσο περνούν οι μέρες, να είναι ο Δημήτρης που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Εκτιμώ πολύ τη στάση σας, τη δική σας και της εκπομπής, όπως και τις ίδιες της ΦΕΗΣ. Όμως, τα νέα δεδομένα στη ζωή μας, η ειδική φροντίδα που χρειάζεται ο Δημήτρης, όπως και η επιστροφή μου στην εργασία μου, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική αυτές τις μέρες, δεν μου αφήνουν περιθώρια χρόνου αλλά και διάθεσης για να εμπλακώ στα τηλεοπτικά δρόμενα. Είναι όλα πολύ νοπά, προσπαθούμε σκληρά για την αποθεραπεία του Δημήτρη και πιστεύω ότι θα έχω την κατανόησή σας. Ο Δημήτρης είναι απόλυτα συνεργάσιμος στις οδηγίες των γιατρών, πρόθυμος σε όλα όσα χρειάζεται να κάνει, χαρούμενος με την απώλεια αρκετών από τα κιλά του και αποφασισμένος να συνεχίσει έναν τρόπο ζωής που θα ωφελεί την υγεία του πλέον. Ο λόγος του, αργά μεν, επανέρχεται. Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για το ενδιαφέρον, την αγάπη για τον Δημήτρη, αλλά και για τη διακριτικότητά σας. Να είστε όλοι καλά. Πολύ γλυκιά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος. Προφανώς και άλλαξε η καθημερινότητα. Πολύ. Προφανώς και πρέπει να προσαρμοστούν και χρειάζεται χρόνο σε αυτό, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι δυνατή και δίπλα του βράχος όπως... Βράχος όπως σου λέω και εγώ και επίσης να σου πω κάτι... Για να, αλλά είναι δυνατός και αυτός. Είναι. Γιατί αν δεν ήταν, εννοείται. Δηλαδή στη φάση που ήταν ο Δημήτρης Σταρόβας, θέλω να σου πω ότι λίγοι άνθρωποι το αντιμετωπίζουν έτσι με ψυχραιμία, αλλά και με δύναμη και με πίστη ότι θα τα καταφέρω. Και έχει αλλάξει και η ζωή της Άννα Σταθάκη, γιατί είναι και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θέλω να σου πω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι υποχρεώσεις της είναι αυξημένες και όλο αυτόν τον καιρό που ήταν δίπλα στο Δημήτρη, καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα είχαν πάει σαφώς πίσω και δεν το συζητάμε. Οπότε τώρα έχει αλλάξει εντελώς η ζωή τους. Και χαίρομαι γιατί μου είπε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι πολύ καλύτερο ο Δημήτρης. Και χαίρεται γιατί έχασε κάποια κιλά. Ναι, και θέλει να το τηρήσει. Είναι πρόθυμος, μ' αρέσει και πολύ συνεργάσιμος. Ακολουθεί, ναι, ακολουθεί τις οδηγίες πιστά των γιατρών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και προφανώς θα πρέπει να τηρήσει και αυτά τα νέα δεδομένα, εννοώ, γιατί περάσει δύσκολα πολλά. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και από όσα σου είπε η Μάρτζη είναι ότι και έτσι πρέπει αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή ως μια ευλογία. Γιατί μπορεί να. Ζήσανε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όμως ότι το ξεπεράσαν τόσο γρήγορα και ο άνθρωπος είναι καλά, είναι μια ευλογημένη στιγμή για αυτούς και το αντιμετωπίζουν έτσι και γι' αυτό και θα πάνε όλο πολύ καλά. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτιμώ πολύ και την στάση της Άννας, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα, όσοι έχουμε προσπαθήσει δημοσιογράφοι να μάθουμε νέα για τον Δημήτρη, ήταν πραγματικά εκεί. Και ένας άνθρωπος που δεν δίστασε να μας ενημερώνει και καθημερινά για την εξέλιξη της υγείας του, έτσι, που δεν το κάνουν πολλοί άνθρωποι. Ένα μεγάλο εμπόδιο όταν αφορά σε θέματα υγείας, αλλά μπορεί να είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, κάθε εμπόδιο σε καλό και να είναι μια νέα αρχή για τον Δημήτρη. Θα χρειαστεί βέβαια χρόνος, αλλά σκέψου τώρα αυτή η γυναίκα έχει και το μυαλό της τον Δημήτρη. Χρειάζεται αυτή την ειδική φροντίδα. Είναι καθηγήτρια, σωστά. Είναι βέβαια, πρωτοβάθμια εκπαίδευσης, βέβαια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κάποια πράγματα και οι υποχρεώσεις της είναι και αυξημένες καθημερινά. Μια μεγάλη αγκαλιά και πολλά φιλιά τους στέλνουμε.